Ο 13χρονος μαθητής δέχεται άγρια επίθεση με συνεχή χτυπήματα στο πρόσωπο που θα μπορούσαν να είχαν σταθεί μοιραία για τη ζωή του. Ο ανήλικος δράστης τον ρίχνει στο έδαφος στην αυλή του σχολείου στην Κοξαρέ Ρεθύμνου. Το βίντεο προκαλεί σοκ όχι μόνο για τον ξυλοδαρμό, αλλά για την αγριότητα και το μίσος που δείχνουν ακόμη και οι δεκάδες μαθητές που είναι στο προάβλιο. Το βίντεο καταγράφει την ανατριχιαστική φωνή μαθητή που ακούγεται να λέει στον ανήλικο δράστη, ο οποίος εξακολουθεί να χτυπά αλίπητα τον 13χρονο, να τον σκοτώσει. Πολύ άσχημο συμβάν. Το είδαμε στο βίντεο και δεν θα το πιστεύαμε αυτό πώς έγινε. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του προπονητή της τοπικής ομάδας, στα χέρια του οποίου έφτασε το βίντεο. Ο κύριος Κωνσταράκος έμεινε απόλυτα σοκαρισμένος, αναγνωρίζοντας το βίντεο νεαρούς αθλητές να παραμένουν θεατές της βαρβαρότητας, ακόμη και να χειροκροτούν. Εγώ το βίντεο λοιπόν στα χέρια μου, κάθομαι, το βλέπω. Ειλικρινά σοκάρομαι. Όχι ότι δεν ξέρω τι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σε όλη την Ελλάδα συμβαίνουν και σε όλο τον κόσμο συμβαίνουν. Απλώς είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι όταν είναι η εικόνα σου δίπλα σου ακριβώς, παθαίνεις ένα σοκ. Και κάνω μια ανάρτηση στην ομαδική που έχω με τους γονείς για να τους ενημερώνω για τα θέματα της Ακαδημίας. Και πέφτουν όλοι από τα σύννεφα, γιατί κανένας δεν ήξερε τίποτα. Και από τη μεριά, εχθές, παραδείγματος χάρη, δεν έκανα προπόνηση στα παιδιά. Καθίσαμε μια ώρα μέσα στα αποδυτήρια και συζητάγαμε για το γεγονός. Τους ρώτησα μετά τον καθένα να μου πει τη γνώμη του. Και η πρώτη κουβέντα που μου λέγανε τα παιδιά ήταν ότι μετανιώνω coach που δεν πήγα να χωρίσω. Μετανιώνω coach που φοβήθηκα. Μετανιώνω coach που αισθάνθηκα έτσι. Και είχαν μαλώσει και από την προηγούμενη μέρα το λεωφορείο. Δηλαδή είχαν κάποια προηγούμενο από την προηγούμενη μέρα. Ο ίδιος σήμανε συναγερμό τόσο στην εκπαιδευτική όσο και την αθλητική κοινότητα, ζητώντας την παρέμβαση των γονέων αλλά και των αρχών για να προλάβουν, όπως λέει οι αρχές, μια νέα υπόθεση για Κουμάκη. Δεν είναι μόνο οι δύο που συμμετέχουν. Είναι όλοι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν και αυτό είναι που πρέπει να μας συναχωρεί. Ότι ένας φωνάζει σκότωσέ τονα, ότι ο άλλος είναι τραβηγμένος και είναι φοβισμένος και δεν επεμβαίνει. Mm-hmm. Ότι οι άλλοι είναι μπαχαλάκηδες, χειροκροτάνε όρμα του κάτω δίχτου. Οπότε πρέπει να μας προβληματίσει όλους αυτό το γεγονός. Κάποια στιγμή να μην βάζουμε τα πραγματάκια κάτω από το χαλάκι. Εγώ είμαι από τους Αρμένους και πριν από χρόνια θρυνήσαμε το θάνατο ενός παιδιού, το οποίο, ας πούμε, εγώ δεν μίλησα, του Βαγγέλη του Γιακουμάκη. Μένει πιο κάτω από το σπίτι μου. Πρέπει να περιμένουμε από έναν άνθρωπο, αν ας πούμε τον φωτίσει ο Θεός εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα, να δώσει μια λύση σε ένα πρόβλημα. Πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Βρισκόμαστε στο σχολείο όπου έλαβε χώρα ο άγριος ξυλοδαρμός του 13χρονου μαθητή από τους συμμαθητές του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7.30 ώρα το πρωί που ήρθαν οι μαθητές στο σχολείο πριν ακόμα έρθουν οι εκπαιδευτικοί. Αυτό έχει ως συνέπεια κανείς να μην γνωρίζει τι συνέβη, καθώς ο 13χρονος μαθητής δεν ανέφερε τίποτα στους γονείς του. Ο διευθυντής του σχολείου κάνει λόγο και για άλλα περιστατικά με μικρότερη ένταση, καθώς όπως φαίνεται κάποιοι από τους μαθητές βάζουν στοιχήματα για το ποιος θα βγει νικητής από τη συμπλοκή. Ότι βάζαν στοιχήματα κάποιοι άλλοι μαθητές και γινόταν αυτό. Τέλος πάντων, γενικότερα όμως δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό, συμβαίνουν και καθημερινά, δηλαδή από την έναρξη του σχολείου, καθημερινά ή μέρα παραμέρα, έχουν περιστατικά βίας. Στο σχολείο κλήθηκαν οι γονείς των μαθητών που εικονίζονται στο βίντεο, χωρίς ωστόσο οι γονείς του θύματος να έχουν συναντηθεί με τους γονείς του δράστη, ο οποίος φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Παραμένει άγνωστο αν οι αστυνομικές αρχές είχαν λάβει στα χέρια τους τα επίμαχα βίντεο πριν τη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο όπως αναφέρουν, η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Thank you.